Το Εστίασης Γκρις απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό του κυρία Μητσοτάκη, ενημερώνοντάς τον για την αντίδρασή τους σε αυτά τα δεδομένα. Θα ανοίξουμε σε αυτή, θα πάμε λίγο να καταλάβουμε πόσο ματώνει όλο αυτό τους επαγγελματίες στην εστίαση και μας θυμάμαι την παρουσία του, γιατί θα κάνουμε έτσι μια συζήτηση σε έναν τουριστικό προορισμό όπως είναι η Πάργα, που ανταγωνίζεται και την Λευκάδα, τον κύριο Δημήτρη Τσοβίλη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Πάργας, για να κατανοήσουμε λίγο τον προβληματισμό αυτό. Καλό απόγευμα, κύριε Τσοβίλη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκο. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για το βήμα σήμερα. Είναι χαρά μας. Προσπαθούμε λίγο και εμείς εδώ, μέσα από τους κύκλους συζήτησης που κάνουμε με εκλεκτούς καλεσμένους και με ανθρώπους, βεβαίως ελεύθερους επαγγελματίες, να κατανοήσουμε τα δεδομένα. Εσείς τώρα είστε αντιμέτωποι με δύο πονοκεφάλους. Υποθέτω το φορολογικό νομοσχέδιο είναι το ένα, στο οποίο φαντάζομαι δεν είναι ευχάριστα τα νέα δεδομένα. Και από την άλλη, μιλάμε τώρα για τον ΦΠΑ που επιστρέφει. Επειδή όμως έχουν δοθεί κάποιες διευκρινήσεις, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε σε ποια προϊόντα επιστρέφει το ΦΠΑ, δηλαδή ο καφές που θα τον παίρνουμε από το ράφι θα είναι στο 13 και στο 24 θα τον πίνουμε στην καφετέρια, μας δίνετε λίγο έτσι το πλαίσιο αν μπορείτε? Ακριβώς, αυτό είναι μία από τις πολύ σοβαρές τρευλώσεις που έχει αυτή η συγκεκριμένη αύξηση του ΦΠΑ. Mm-hmm. Είναι για τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ροφήματα, έτσι, αναψυκτικά, χυμή, σοκολάτα κλπ. Τα οποία, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, σερβιριζόμενα θα φτάσουν στο 24%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό του ΦΠΑ στην Ελλάδα, και όταν κάποιος τα παίρνει από το ράφι ή μέσω delivery, take away, θα παραμείνουν στο 13%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι εκτός των άλλων δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις μας και είναι... Και ξέρετε τώρα τι προσπαθούμε λίγο να κατανοήσουμε. Με δεδομένο τώρα κάποιοι, ξέρετε, το συζήτηκα λίγο το θέμα με φίλους και μου έλεγαν, για παράδειγμα, τώρα εντάξει, εσείς είστε τουριστικός προορισμός και στην Πάργα και στη Λευκάδα, ποντάρετε το καλοκαίρι, έρχονται οι τουρίστες, δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Τι απαντάτε σε αυτόν τον ισχυρισμό? Διότι κάποιοι λένε ότι, και μάλιστα το συζητάμε και αυτό για την επόμενη μέρα, ότι σε λίγο θα φτάνουμε μόνο να εξυπηρετούμε τους ξένους που έρχονται στον τόπο μας. Γιατί αισθάνομαι και πως για μια οικογένεια το να πιει ένα καφέ, ένα αφέψιμα, είναι ήδη ιδιαίτερα αλμυρό με το κόστος που έχει πάρει διαχρονικά. Έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Να μην ξεχάσουμε, επειδή πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ακούμε και το ότι, ξέρετε, όταν πέφτει ο ΦΠΑ οι επιχειρήσεις δεν ρίχνουν τις τιμές. Να πούμε εδώ ότι τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές οι επιχειρήσεις επομίστηκαν το βάρος. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή ανέβαινε ο ΦΠΑ, θυμάστε πολύ καλά, εντός μνημονίων συνεχώς ανεβοκατέβαινε και ήταν κυρίως βέβαια στο 24%. Οι επιχειρήσεις απορροφούσαν κατά το μέγιστο αυτή την αύξηση. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τον καφέ. Όλα αυτά τα απορροφούσαν οι επιχειρήσεις και προσπαθούσαν να κρατήσουν σε λογικές τιμές τα προϊόντα τους. Παρά τα αυτά, όταν όλα αυξάνονται γύρω σου, θα φτάσουμε και στο σήμερα, για το ενεργειακό, για τα αυξημένα επιτόκια κλπ. Που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν νομίζουμε πια ότι πλέον μπορούν να απορροφήσουν άλλες αυξήσεις. Να πω πάνω στο κομμάτι που είπατε ότι είμαστε mm-hmm. τουριστικές περιοχές και απευθυνόμαστε κυρίως στους τουρίστες, στους επισκέπτες. Δεν είναι αλήθεια αυτό, διότι μην ξεχνάμε τους ντόπιους, όπου δεν υπάρχει μια διαφορετική τιμή για τον ντόπιο ή για τον ξένο. Οπότε mm-hmm. μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η τιμή που θα βγει στον κατάλογο, διότι εξυπηρετούμε πρώτα τους ντόπιους και σε πολλές περιπτώσεις 12 μήνες το χρόνο. Ύστερα εξυπηρετούμε τους Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται με το ίδιο βαλάντιο που έχει και ο ντόπιος. Και τρίτον, μπορεί να έχουμε έναν επισκέπτη από την Ευρώπη ή από τα Βαλκάνια, από οπουδήποτε. Παρά τα αυτά, το να αυξάνουμε τις τιμές μας συνέχεια, καταλαβαίνετε ότι το προϊόν σταματάει να είναι ανταγωνιστικό. Σωστά. Και μην ξεχνάμε πως στις κοντινές περιοχές, mm-hmm. όπως είναι η Τουρκία, η Αλβανία που ανεβαίνει πολύ γρήγορα, οι τιμές τους μπορούν να μας ανταγωνιστούν για πάρα πολλούς λόγους, έτσι, και να έχουν πολύ φθηνότερο πακέτο. Μάλιστα. Να πω εδώ ότι ακόμα και η Ιταλία έχει φθηνότερο ΦΠΑ από την Ελλάδα mm-hmm. και στη διαμονή και στην εστίαση. Τώρα που μιλάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον mm-hmm. Χρήστο. Μου λέει, εύλογο όλα αυτά, πίνουμε τον καφέ πολύ αλμυρό, αλλά ο Έλληνας λέει δεν θα κόψει τον καφέ, θα βγει στην καφετέρια, θα πάει να τον πιει. Υπάρχει τώρα, παρατηρείται μείωση, κύριε Τσοβίλη? Δηλαδή, εντάξει τώρα, υπάρχει και το χειμώνα, φαντάζομαι. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε όλοι. Απλά παρατηρείτε ότι ο κόσμος είναι πιο συντηρητικός, ή επειδή είναι ένας τουριστικός προορισμός,
έχει το απόθεμά του από τον τουρισμό και δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ θα ήθελα, είναι εύλογη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να βγει από το πρίσμα του τουρισμού, να σας πω γιατί. Μάλιστα. Γιατί η εστίαση, mm-hmm. πανελλαδικά, οι τουριστικές περιοχές είναι λιγότερες από αυτές που είναι μη τουριστικές. Σωστό αυτό που λέτε. Αυτό το μέτρο και όλα αυτά τα μέτρα είναι οριζόντια για όλους. Δεν ξεχωρίζει την Πάργα που είναι τουριστικός προορισμός στη Λευκάδα. Σωστό, σωστό. Από ένα μέρος μικρό, από το Καναλάκι ή από τη Βόνιτσα, να πούμε για τις δικές μας περιοχές. Οπότε αυτό τους επιβαρύνει όλους. Απαντώντας αυτό που είπατε, βέβαια, υπάρχει μείωση στην κατανάλωση και ο ντόπιος, ας είναι και ο Λευκαδίτης που έχει ένα οποιοδήποτε απόθυμα, που μην ξεχνάμε όμως ότι ροκανίζεται από τόσα άλλα γύρω-γύρω. Mm-hmm. Βέβαια, πολύ σωστά λέει ο Χρήστος, ο κύριος Χρήστος, ο ακροατής σας, ότι δεν θα κόψει τον καφέ ο Έλληνας. Εγώ θα πω τον καφέ, θα πω ότι η εστίαση ήταν, είναι και θα είναι κουλτούρα για τον Έλληνα. Δεν είναι απλά ένας καφές. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να θυμίσουμε την περίοδο του κοροναϊού που ήταν κλειστή η εστίαση. Σωστά. Πόσο πραγματικά στήχησε, εγώ μπορώ να πω και ψυχικά στους Έλληνες, mm-hmm. Γιατί είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Εκεί κοινωνικοποιούμαστε, βλέπουμε τους φίλους μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Μάλιστα, μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα πρακτικό. Η αύξηση αυτή ουσιαστικά θα δεν μπορεί να απορροφηθεί από ό,τι λέτε. Δηλαδή από 1η Ιανουαρίου θα δούμε νέες τιμές στους τιμοκαταλόγους, στους καφέδες και σε μια σειρά άλλων προϊόντων εστίασης, έτσι δεν είναι? Αλλά να πούμε ότι όπως διαβάσατε πριν στην επιστολή που στείλαμε mm-hmm. τα 28 σωματεία μέσω του Εστίαση Γκρίς, mm-hmm. που εδώ θα ήθελα να πω ότι ο Σύλλογος Εστίασης Πάργας είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Εστίαση Γκρίς. Mm-hmm. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Εστίαση Γκρίς είναι ένας φορέας συντονισμού πρωτοβάθμιου σωματείων σε όλη την Ελλάδα, ένας φορέας διαλόγου όπου δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση του κοροναϊού ως μια επιτακτική ανάγκη και έχει κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και τότε και ακόμα σήμερα με υπουργούς, βουλευτές, προσπαθώντας να προωθήσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις. Mm-hmm. Δεν είμαστε ένας φορέας που απλά γκρινιάζουμε, δίνουμε λύσεις, προσπαθούμε να δώσουμε προτάσεις για το αύριο της εστίασης που έχει πολλές στρεβλώσεις. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση τη δεδομένη χρονική στιγμή θέλει να ακούσει, δηλαδή μπορεί, σύμφωνα με τη δική σας αίσθηση, με βάση και τους αγώνες που έχετε δώσει, πιστεύετε ότι είναι εφικτό να αναστείλει το μέτρο τουλάχιστον για κάποιους μήνες και πάλι? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι πρέπει να το ξαναδεί, να το δει σοβαρά και φυσικά κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος πριν δοθεί. Mm-hmm. Οπότε εμείς οφείλουμε να μιλάμε με την κυβέρνηση, να δίνουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε συμμετάσχει και στον διάλογο που υπήρχε μέσω του Υπουργείου της Δημόσιας Διαβούλευσης, θέλω να πω, δίνοντας προτάσεις και εκεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέμε και ενώ δείχνει να επηρεάζει το κλάδο μας όσον αφορά το ΦΠΑ, στην ουσία επηρεάζει τη ζωή όλων των Ελλήνων. Σωστά. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Πάντως, η αλήθεια είναι πως με την κρίση των τελευταίων χρόνων, από την πανδημία και μετά, έχω τώρα ένα άλλο ερώτημα. Πολλές είναι αυξήσεις στην καθημερινότητά μας και στα σούπερ μάρκετ και στην εστίαση, με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, πιστεύετε ότι σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να το προσωποποιώ, έχει γίνει άλοθη αυτό στο να πηγαίνουν οι τιμές προς τα πάνω? Γιατί ακούστηκε και πάλι ότι και το σουβλάκι θα ξανακριβίνει και άλλη μια σειρά προϊόντων, γιατί ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες. Ναι, θα σας πω το εξής. Οπωσδήποτε όλα αυτά έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τα πάντα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλες αυτές οι αυξήσεις που έφερε ο κορονοϊός μέσω της δυσκολίας της αλυσίδας μεταφορών για όλα τα προϊόντα. Έχουν αυξηθεί τρομερά οι μεταφορές σε όλο τον κόσμο. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ένα κοντέινερ που ερχόταν πριν από την Ασία, ακόμα και μέσω Ευρώπης, με 3.000 ευρώ γεμάτο προϊόντα για έναν έμπορα, θα το πάω στους έμπορες τώρα, σήμερα κοστίζει 12 και 15.000 ευρώ. Μάλιστα. Σας λέω μόνο ένα κομμάτι τρομερής αύξησης μεταφορικών. Συν τις όλα τα άλλα που υπάρχουν λόγω του πολέμου. Φυσικά και υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε και τώρα και αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα είναι πολύ ακριβή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βασικά προϊόντα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε αυτό να πούμε ότι δεν υπάρχει. Παρά τα αυτά, δεν είναι η πλειοψηφία αυτή. Μάλιστα, μάλιστα. Η πλειοψηφία αντιμετωπίζει προβλήματα και επειδή
Θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει μέσω όλων αυτών των ψηφιακών μέσων, My Data, POS, την διασύνδεση των ταμοιακών με την ΑΔΕ, την χρήση των πιστωτικών καρτών περισσότερο κλπ. Και φυσικά με πάρα πολλούς ελέγχους, έχει καταφέρει να αυξήσει πάρα πολύ τα έσοδα του κρατικού ταμείου. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο όμως έχει επιφέρει ακόμα μεγαλύτερα έξοδα στις επιχειρήσεις. Πώς αυτό γίνεται όμως, με το ότι αποδίδετε εσείς για παράδειγμα με το που πληρώνουμε την κάρτα, πώς? Το ότι αποδίδουμε θα έπρεπε να είναι εκ των ουκάνων. Αυτό. Η φοροδιαφυγή δεν το συζητάμε, είναι καταδικαστέα. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι καταδικαστέα, δεν το συζητάμε, αλλά μια δίκαιη και έχει μια αυθαίρετη φορολογία για όλους. Κατάλαβα, αυτό, για το φορολογικό. Θα έπρεπε να... Λοιπόν, οπότε εμείς έχουμε πει κατά καιρούς ότι οπωσδήποτε πρέπει να δει η κυβέρνηση την μείωση του ΦΠΑ, να δει την μείωση των φόρων που πληρώνει κάθε επιχείρηση. Και ως εκ τούτου μετά, είναι σίγουρο ότι τα ταμεία της θα δει ακόμα περισσότερες αυξήσεις στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και θα μπορεί να κάνει και την κοινωνική πολιτική που θέλει και να πούνε όλα σε μια καλύτερη σειρά. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τσοβίλη, έχω την αίσθηση, πολλές φορές έχοντας επισκεφτεί βεβαίως την Πάργα, θέλω λίγο να μου πείτε πώς έχετε καταφέρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να είναι ένα πολύ δυνατό brand τουριστικό. Γιατί πολλές φορές πρέπει να σας πω, επειδή εγώ τώρα κατάγαμε από την Λευκάδα και καταγράφουμε εδώ και την κίνηση στη Βορειοδυτική Ελλάδα, νιώθω ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει λογική του, για παράδειγμα, αφού εγώ οικονομάω, δεν με ενδιαφέρει η συλλογικότητα. Πιστεύετε πως έχετε καλλιεργήσει αυτή την κουλτούρα στην Πάργα, δηλαδή όλοι μαζί δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε ώστε το brand να είναι πολύ υψηλό, άσχετα βεβαίως με τα τουριστικά πακέτα και με τα target group τα οποία προσελκύεται κάθε φορά? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η συλλογικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Πάργα καλλιεργείται εδώ και χρόνια. Να σας πω ότι ο δικός μας σύλλογος, να μιλήσω για εμάς, είναι από τους παλαιότερους της Πάργας. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΟΕΣΕ, που είναι το κύριο όργανο της εστίασης, ναι, το συλλογικό μας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταματάμε τη συλλογικότητα, δεν σταματάμε να αναβαθμίζουμε τις επιχειρήσεις μας, ο καθένας ατομικά. Αλλά επειδή μου έχει ξαναγίνει αυτή η ερώτηση και από, ακόμα και από πελάτες που έρχονται πρώτη φορά στην Πάργα και με ρωτάνε, ας πούμε, γιατί κάποιος έρχεται και ξαναέρχεται στην Πάργα, εγώ οφείλω να πω ότι πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι. Αυτό που κάνει τους επισκέπτες να γυρίζουν στη χώρα μας, κατά κύριο λόγο, εγώ θα μιλήσω για την Πάργα αυτή τη στιγμή, είναι οι άνθρωποι. Και το γεγονός ότι δεν έρχονται σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι τουριστική, αλλά νιώθουν ότι δεν είναι όλα για το χρήμα. Εγώ θα σας πω, κύριε Τσοβίλη, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί ξέρω, έχω πάρει συνέντευξη από τον δήμαρχό σας και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να γυρνάς. Παρόλο που το καλοκαίρι είχε πάρα πολύ κίνηση, η οργάνωση που υπήρχε, που ήρθαμε, που υπήρχαν άνθρωποι να μας υποδείξουν το δημοτικό το πάρκινγκ, πού να παρκάρουμε, να μας βοηθήσουν και ουσιαστικά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις αυτές ώστε να παραμείνουμε στην Πάργα και να αφήσουμε βεβαίως για τους ξένους περισσότερο και τον οβολό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είχα αυτή την αίσθηση. Είχα την αίσθηση ότι είστε μια καλοκουρδισμένη μηχανή που δουλεύει ο ένας για τη συλλογικότητα. Αυτό κατάλαβα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι η πρώτη μου αίσθηση, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται από αυτά τα οποία μου λέτε και τώρα. Η πρώτη αίσθηση συνήθως είναι και η σωστότερη. Ισχύει αυτό που λέτε. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Ώρες-ώρες ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και δύσκολα διαχειρίσιμος. Αλλά μέσα στα χρόνια έχουμε δει αυτά τα προβλήματα και ως τοπική κοινωνία και φυσικά οι επιχειρήσεις και οι συλλογικότητες και προσπαθούμε να τα λύνουμε και να πηγαίνουμε στο καλύτερο. Και ο χειμώνας πώς είναι τώρα στην Πάργα? Υπάρχει αυτό το φαινόμενο πολλά μαγαζιά να κλείνουν και ουσιαστικά να μην υπάρχουν και επιλογές τους συμπολίτες μας στην Πάργα, όπως συμβαίνει σε υπερτουριστικά σε τουριστικούς προορισμούς? Υπάρχει αυτό σε κάποιο βαθμό. Κλείνουν πάρα πολλά καταστήματα, φυσικά ξενοδοχεία κλπ. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Σωστά. Γιατί έρχεται πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Οπότε οι επιχειρήσεις είναι τόσες πολλές, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον αριθμό ατόμων. Το χειμώνα που είμαστε πολύ λιγότεροι, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανοιχτές όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως τόσες όσες χρειάζεται ο ντόπιος, δηλαδή αρκετά καφέ, μάλιστα, κάποια εστιατόρια, φυσικά εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ. Για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Υπάρχουν, είναι ανοιχτά και ο ντόπιος δεν έχει πρόβλημα με αυτό.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις σε αυτό το δίκαιο αίτημά σας, το οποίο είναι να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση, γιατί και αυτό θα μετακυλήσει στις τσέπες μας και δεν το θέλουμε. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Πρίσμα 91,6 και θα ήθελα έτσι κατά καιρούς να ανοίγουμε και κύκλους συζητήσεων με αφορμή τον τουρισμό, που είναι κακά τα ψέματα και η βιομηχανία της χώρας μας. Μόνο ποικιλιακό είναι το προϊόν μας και θα πρέπει να το φυλάμε ως κόρη οφθαλμού. Και νομίζω πως έχουμε και ακόμα περισσότερες προοπτικές όλο αυτό το τόξο στο Ιόνιο, συγκριτικά με το Αιγαίο, και δεν το λέω ως μόνιμος κάτοικος του Ιωνίου, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Να το λέμε, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας ως ντόπιος. Να σας δώσω και μια είδηση, αν θέλετε. Παρακαλώ. Ότι δεν έχουμε βγάλει ακόμα δελτίο τύπου, αλλά θα βγει αύριο. Συναντηθήκαμε και διαδικτυακά και με τον βουλευτή πρέβεζος, τον κύριο Κυριάκη Σπύρο. Mm-hmm. Του θέσαμε όλους τους προβληματισμούς μας. Προτείναμε και λύσεις. Να πω ότι και αυτός μας υποδέχτηκε με χαρά και ήταν και γνώστης όλων αυτών που του λέγαμε, γιατί και αυτός είναι άνθρωπος. Mm-hmm. Και τώρα ελπίζουμε αυτός μαζί με άλλους πολλούς βουλευτές, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση σε όλη την Ελλάδα, να προωθήσουν αυτά τα ζητήματα και η κυβέρνηση να έχει τα αυτιά της ανοιχτά. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν χαρά μας που τα είπαμε. Στον αέρα του Prisma 91,6. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, μόλις τώρα.